Με την παρουσία των εκπροσώπων των τοπικών αρχών, τελέστηκε σήμερα το πρωί στο μνημείο της περιοχής των Κυργίων. Τρισάγιο έγινε προσκλητήριο πεσόντων, ομιλία από τον Δήμαρχο Δοξάτου αλλά και κατάθεση στεφάνων για τα θύματα της βουλγαρικής θηριωδίας στην ευρύτερη περιοχή των Κυρίων, γνωστά ως θύματα και σφαγές του Καράορμαν. Είναι υποχρέωση και είναι οι μέρες που πρέπει όλοι να αφιερώνουμε στη μνήμη, τόνισε μεταξύ άλλων, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΤΑΡ, ο Δήμαρχος Δοξάτου Τάσος Χατζηλαζάρου. Ιάκωβος, Αναστασιάδης Αναστάσιος, Ανδρεάδης Γεώργιος, Ανδρεάδου Δέσποινα, Ανδρεάδου Παρθένα, Ανδρεάδου Ελευθερία, Ασβεστάς Γεώργιος, Αϊβάδης Ευστράτιος, Ασλάνοντου Στέφανος. Με ιδιαίτερη συγκίνηση βρίσκομαι στο χώρο αυτό για να αποτίσω φόρο τιμής στους πεσόντες Κυριώτες της εξέγερσης της Δράμας του 1941. Στους πεσόντες Κυριώτες που είτε άοπλοι απέναντι στο βολγαριό απόσπασμα είτε ένοπλοι στα βουνά της περιοχής μας, συμμετείχαν στην πρώτη οργανωμένη αντιστασιακή ενέργεια στην Ελλάδα, στη δεύτερη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην εξέγερση που ήταν τέκνο της ανάγκης, της ανάγκης των δραμηνών για ελευθερία, της ανάγκης των δραμηνών για να αποτινάξουν το βουλγαρικό ζυγό που από την άνοιξη του 1941 ήταν δυσβάστακτος. Μια ιστορική μέρα για τα Κύρια, η 4 του Οκτώβρη, είναι η μέρα μνήμης, η μέρα που έγιναν άλλο ένα κομμάτι από θηριωδίες των Βουλγάρων. Δυστυχώς και σε αυτή την περίπτωση οι άμαχοι πληρώσαν την ύφη, έτσι ήταν δυστυχώς οι καταστάσεις όλες αυτές. Φοβάμαι ότι συνεχίζονται και σήμερα τέτοιες αντίστοιχες καταστάσεις στον κόσμο. Θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να το πολεμήσουμε όλοι μαζί. Τώρα σχετικά με τη σημερινή μέρα, θα ήθελα πρώτον να πω αιωνία η μνήμη σε όλους αυτούς οι οποίοι άδικα πέσανε και συνετέλεσαν ως το ότι να ελευθερωθεί η περιοχή μας. Θα ήθελα να εκφράσω ένα μικρό παράπονο ότι θα έπρεπε οι τοπικοί κάτοικοι εδώ να είναι πιο κοντά σε αυτές τις μέρες, να κάνουμε λίγο αντίσταση σε όλη αυτή την τάση που βλέπουμε από κάποιες μεγάλες δυνάμεις αόρατες οι οποίες θέλουν να εξαφανίσουν τις μνήμες. Θα πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό. Και σε αυτό θα πρέπει να συμμετέχουν και εμείς σαν Δήμος να αναβαθμίσουμε αυτές τις εκδηλώσεις μνήμης, αλλά ζητάμε και τη συμμετοχή του κόσμου. Χρόνια πολλά λοιπόν και τέτοιες καταστάσεις να μην ξανασυμβούν ποτέ.